υπομονή μας ήταν μέχρι εδώ. Αλλά με ένα ή με δύο άτομα θα τελειώσει το έργο. Χάνεται το όνομά σου, χάνεται η πελατεία σου. Η πίτσα καθυστερήσει λόγω καλοκαιριού. Εντάξει, δεν ξέρετε ότι 15 του Αυγούστου κλείνουν. Εντάξει, κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως σας σέβομαι, θα σέβεστε. Εγώ με κάποιο επαγγελματία και θα συγκεκριμένω. Εγώ με κάποιο και επαγγελματία στην περιοχή. Παρακαλώ. Δεν τα βλέπετε, ούτε με συγγραμμάτε, τα θέλατε κάτω και μόνο. Επίσπευση των εργασιών ανάπλασης για να μην βάλουν λουκέτο στα καταστήματά τους ζήτησαν από τη Δημοτική Αρχή καταστηματάρχες της Οντού Παρασκευοπούλου στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπου ανέβηκαν οι τόνοι. Με τις φωνές δεν βγαίνει τίποτα. Σας ακούσαμε, ακούσαμε τις απόψεις, τελείωσε το δικό σας. Κάτσε ένα μικρόφωνο να μην φωνάσω. Αφήστε με να μιλήσω. Και μου να σε άνθρωπο να μιλήσω. Κύριε, είπε ο άνθρωπος, ο κύριος Σιώτης, εξέτσε τα θέματα όπως ήταν. Τι να τους θέλει. Καπάρτε απόφαση ό,τι θέλετε. Μπορεί να γίνει σε ένα μήνα όταν ξεκινάει ένα έργο. Μόνο να το περιφράξεις. Να το οργανώσεις. Έλεος. Να το οργανώσεις, διότι οργανώνεται το έργο. Έλεος. 3-4 εκατομμύρια ευρώ κατά προτεραιότητα στην περιοχή αυτή. Συν τις απαλωτριώσεις που έδωσαν όλοι οι Ηρακλειώτες για να πάνε στην περιοχή. Παράλληλα, ζήτησαν την αναστολή πληρωμών των δημοτικών τελών για τουλάχιστον 6 μήνες, καθώς όπως εξήγησαν, έχασαν την πελατεία τους λόγω του έργου, το οποίο όπως είπαν, εκτελείται με ρυθμούς κελώνας. Χάνεται το όνομά σου, χάνεται η πελατεία σου. Εδώ είναι τα περισσότερα, είναι νοικιασμένα, οι επιχειρήσεις όλοι ψάχνουμε να φύγουμε. Ποντίκια, δυστυχία, καταστροφή, καταποντισμοί. Και βάλετε να μην πιάσει καμιά βροχή. Άμα βράδυ βροχή, ελάτε να πάρετε μπρατσάκι να κάνουμε μπάνιο μαζί. Μας κοροϊδεύουν τώρα 3 μήνες. Ότι τελειώσει 20 του μήνα του Σεπτέμβρη θα μας είχε παραδώσει το έργο εδώ χάμουνα κοινού μας και εμείς. Τη βράδυ το έχουν φτιάξει πράγμα. Το έχουν φτιάξει, έχουν μπαζώσει από πάνω. Σε λίγες μέρες μέχρι τις 10 του μηνός θα πέσουν τα ασφαλτικά του πρώτου τμήματος. Η οργάνωσή του από την τεχνική υπηρεσία θα πάει πάρα πολύ καλύτερα, διότι ξέρουμε τώρα πλέον τις αδυναμίες που μπήκαμε. Σήμερα λόγω της κρίσης δεν μπορούν να μένουν, όχι για μήνες. Για λίγες μέρες δεν μπορούν να μένουν στα τα μαγαζιά. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό. Δεν προβληματιστήκατε γιατί σε 3 μεγάλα έργα που έχουν αξία φωνάζουν κάτοικο. Ενώ δεν φώναζαν κατά το παρελθόν σε αντίστοιχα έργα. Ζητάμε επίσης να αποφασιστεί η μη πληρωμή των δημοτικών τελών για τα καταστήματα του δρόμου αυτού. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουράκης ξεκαθάρισε ότι το έργο ανάπλασης ξεκίνησε στην καρδιά του καλοκαιριού λόγω του κινδύνου απένταξής του από το ΕΣΠΑ και δεσμεύτηκε ότι η Δημοτική Αρχή θα πιέσει τον εργολάβο ώστε να τρέξει το έργο, το οποίο εκτελείται τμηματικά και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 20 μήνες.